Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Τι υπέροχο τραγούδι, τι διασκέδαση σε αυτή. Τι ωραία συνεργασία και πίστεψε μου ότι αναμένουμε και άλλες από αυτό το παιδί και πάρα σίγουρος. Πολλά πράγματα. Εγώ αλλά δεν τον λέω με το όνομα τεπώνυμό του, τον λέω με κάτι άλλο, θα τον πω. Νίκο, καλησπέρα. Τι είναι με κάτι άλλο. Θα σου πω. Καλησπέρα, Νίκο. Με αγχώνεις λίγο. Λοιπόν, εγώ δεν σε φωνάζω Νίκο Μερτζάνο, σε φωνάζω όπως σε φωνάζουν οι περισσότεροι, ο Στάσου λίγο. Ο Στάσου λίγο, ναι, το πατάκι αυτό. Έτσι, από τις εποχές της Φίγκας. Σωστό, σωστό. Ο Στάσου λίγο. Στάσου λίγο μίγδαλα φάση. Όχι, ο Στάσου λίγο. Στάσου λίγο μίγδαλα, μου το έχουν πει και αυτό. Θα μπορούσε. Ανάτα, είδες. Τι γίνεται. Καλησπέρα Νίκο. Ξανά μάνα. Γελάει, δεν μπορεί με τα αναφελητά το παιδί να κάνει συνέντευξη. Έμπλεξες με εμάς, δεν φταίμε εμείς. Πού να σου να και εδώ πέρα, να καταλάβεις τι τρέλα επικρατεί εδώ πέρα. Μ' αρέσει και εγώ έτσι σε αυτή τη διάσταση είμαι, μια τρέλα γενικά. Ανάτα, αφού είσαι τρελό αγόρι, πότε θα έρθεις εδώ. Πότε θα έρθεις εδώ, γιατί άλλο να στο λέω εγώ από το τηλέφωνο που μιλήσαμε. Και άλλο να στο λέμε στον αέρα. Πες μια ημερομηνία, δεσμεύσου τώρα. Γιατί ούτως ή μετά η συνέντευξή μας θα βγει στα... Έχεις ένα λεπτό να δεσμευτείς. Είναι και κοντά σχετικά. Είναι κοντά, τίποτα με την εθνική. Τώρα Ευρώπη έχουμε γίνει μια χαρά, δύο ώρες. Καλέ, ήμασταν πάντα. Ήμασταν πάντα Ευρώπη. Καλέ, ναι. Σίγουρα, είσαι σίγουρο. Καλέ, δεν θυμάσαι που βγαίναμε έξω και λέγαμε είμαστε στην Ευρώπη, μπράβο μας, συγχαρητήρια και όλα αυτά. Α, είμαστε. Άλλο το, η θεωρία και άλλο η πράξη. Ο πάντα ήμασταν, απλώς. Προσπαθούμε, παιδί μου. Δεν ξέρω, Νίκο, εσύ τι λες. Με τα ζόρια. Δεν ξέρω, τι να σα πω κι εγώ. Νιώθεις Ευρωπαίος πολίτης. Νιώθω, όχι Ευρωπαίος. Τι να πω, λίγο Βαλκάνιος, νιώθω λίγο περίεργα το νιώθω. Βαλκάνιος, μ' αρέσει. Και εμείς το κρατάμε το Βαλκάνιος. Τι κάνεις, πού βρίσκεσαι? Καλά είμαι στο αυτοκίνητο, είμαι παρκαρισμένος όμως, μην ανησυχείτε. Α, εντάξει. Έχω μείνει έξω. Έχω πάρει συνεντεύξεις έτσι, μην νομίζεις. Ναι, ξέρεις πόσες συνεντεύξεις έχουμε κάνει με καλλιτέχνες που είναι στο αυτοκίνητο και κάποιοι οδηγούσαν κιόλας. Εγώ είμαι από αυτούς που ξεχνάνε κλειδιά και τέτοια. Έχω μείνει εκτός, αλλά πάμε να βρούμε. Να κάνετε παρέα με τη Βάσια. Θέλεις να σου πω ότι έχω πάθει. Παίρνω συνέντευξη από τον Πάνο Μουζουράκη στα πλαίσια ενός live τέλος πάντων που είχε και εδώ στη Λαμία. Οπότε ναι. Μιλάμε, παίρνουμε τη συνέντευξη όλη την ώρα. Ξέρεις, από την ώρα που βγήκε σπίτι μέχρι την ώρα που μπήκε στο αυτοκίνητο, είχε ένα γύρισμα έξω από την Αττική. Mm-hmm. Και πάει με το αυτοκίνητο. Συνειδητοποιεί ότι έχει ξεχάσει το πορτοφόλι στα διόδια. Και όλο αυτό γίνεται στον αέρα. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Έχω πάθει κι εγώ στην Αττική οδό στα διόδια. Έχω ξεχάσει πορτοφόλι. Και ήμουνα με μία φίλη μου και ευτυχώς επειδή τότε πηγαίναμε για ένα γύρισμα στην Κάτζα στον Αλφα. Α, εκεί μένω. Α, ωραία. Δεν ήξερα πριν από χρόνια. Κάτζα. Δεν ήξερα πριν από χρόνια για να έρθω. Και μας αφήσανε τα παιδιά των διοδίων να περάσουμε και λένε ναι, αλλά θα ξεφτυλιστείτε και παρακάτω. Γιατί και παρακάτω έχει διόδια. Και μας δώσανε τα παιδιά των διοδίων το επόμενο αντίτιμο, ευτυχώς. Και λες εσύ μαθημένο το που να. Μα ξεφτυλιστήκαμε εδώ η κυρία Χαρούλα. Να είναι καλά η κυρία Χαρούλα, δεν ξέρω το αν είναι ακόμα στην Αττική οδό. Έχει καιρό να περάσει από τότε. Είδε τι περνάω. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Αυτό έλειπε. Για πες μας εσύ όμως πώς περνάς. Για πες μας λίγα πράγματα έτσι για τη νέα σου δουλειά αρχικά. Εγώ, κοίτα, είναι η πρώτη προσωπική δουλειά. Mm-hmm. Χαίρομαι καταρχάς γιατί μου πήρε μια αιωνιότητα να την κάνω. Μια αιωνιότητα, δηλαδή πόσο είσαι, να ξέρουμε κι εμείς. Εγώ δεν θα στην πω την ηλικία, αλλά να ξέρουμε περίπου πόσο είσαι εσύ. Πόσο είσαι. Κοίτα, εγώ είμαι ακόμα στα, έχω δύο μπροστά. Σαν εμένα. Και εγώ αλλά δύο έχω, δεν σε καταλαβαίνω. Άσχετα αν λέει ο Άκης. Αλλά προς το τέλος. Κοντά είστε τότε. Αν λέει ο Άκης εδώ, ο συνεργάτης μου κατά τα άλλα, ότι οι συμμαθητές μου ήταν αυτοί που χτίσαν την Ακρόπολη. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι οι συμμαθητές σου άνετα επί τουρκοκρατίας ήταν κάποιοι στο κρυφό σχολείο. Δίπλα από τον πατέρα Γεώργιο που τους μάθαινε την αλφαβήτα. Τέλειο. Τι να σας πω, εγώ είμαι χαρούμενος που βγήκε η δουλειά. Βγήκε, να σου πω κάτι, να σου πω credit. Βγήκε από τη Feelgood. Ναι. Και συμμετέχει στη χρονιά ο Νίκος Ομοραΐτης σε 4 κομμάτια. Τα υπόλοιπα τα γράφω όλα εγώ εξ ολοκλήρου. Τι άλλο, τι θες να σου πω. Θέλω να μου πεις επίσης για το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το Ανάμεσά μας, που είναι σε συνεργασία με την Μπένι Παλτατζή.
Ναι, ναι, ναι. Τι ωραίο τραγούδι. Ναι, και εμένα μου αρέσει. Και εμένα... Δεν πέρασε αυτό, παιδιά, στο ράδιο και αυτά. Δεν πέρασε, γιατί... Έχει περάσει σε εμάς εδώ. Έχει περάσει σε εμάς. Έχει περάσει. Εμένα μου αρέσει, να σου πω κάτι, εκτός Αθηνών ραδιόφωνα, έχουν μια πιο δική τους φιλοσοφία, κατάλαβες. Είναι, δεν έχουν τόσο αυτό το... Είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι, η αλήθεια είναι. Μπράβο, είναι το πιο. Ναι, alternative, έτσι. Εδώ στα αθηναϊκά είμαστε πιο, αυτό είναι πολύ pop για το έντεχνο, αυτό είναι πολύ έντεχνο για τα εμπορικά. Έχουμε αυτά τα θέματα να δεις. Θα τα λύσουμε κάποια στιγμή. Αυτό λοιπόν το κομμάτι ήταν, ναι, με την Πέννη που την αγαπώ, που είναι και φωνάρα. Είστε και οι δύο φωνάρες, να τα πούμε και αυτά. Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εγώ τα γράφω κιόλας, οπότε δεν, ξέρεις, δεν κάνω τρέλες. Τα λέω... Κράτα, λέω, ναι, γιατί δεν, δεν είσαι μόνο τραγουδιστής, είσαι και τραγουδοποιός, να τα πούμε και αυτά. Αυτό, ναι, ναι, κυρίως στην ουσία γράφω, απλά τα τραγουδάω τα δικά μου. Ναι. Για τα δικά μου, κοίτα, αυτά που γράφω γενικά είναι ψηλό έντεχνο κατάσταση και ψηλό... Έχουν πολύ συγκεκριμένο στυλ. Στα δικά μου το πήγα αλλιώς, δηλαδή ήθελα να είναι pop. Εντεχνοπόψα να λέμε, αλλά κάποια κατάλαβες να είναι. Εγώ δεν πόψη. Έχω καταλάβει κάτι όμως. Είσαι έντεχνος ή εμπορικός. Με αυτές τις ταμπέλες εγώ. Γιατί δεν είσαι είμαι. Εμπορικό δεν παιδί, τίποτα. Γιατί πουλάς σαν τραγουδιστής και σαν συνθέτης, αλλά είσαι τίποτα. Και λίγο το του έντεχνου, διότι είσαι ο Στάσου λίγο της Σφίγγας. Είσαι έντεχνος, τελείωσε. Να σου πω κάτι. Είσαι ένα στη Σφίγγα, είσαι έντεχνος. Παιδιά, εγώ το έχω πει. Όλοι έντεχνοι, ξέντεχνοι. Ακούνε τα πάντα τώρα, μην ακούς τι λένε. Καλά, ναι, εντάξει, όλοι. Εννοείται. Εσύ τι μουσική ακούς, ας πούμε, για παράδειγμα, σπίτι σου? Εγώ ακούω. Εγώ έχω. Την ασύλλα, την εγκαταστασία μου, περίεργο. Εγώ δηλαδή... κυρίως. Κοίτα, ξέν. Δηλαδή, εγώ στο αυτοκίνητό μου έχω έναν εμπορικό, έναν έντεχνο, δύο ξένους. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις, απλά πατάει το χέρι και ό,τι μ' αρέσει ακούω. Α, μάλιστα. Δεν έχω συγκεκριμένο στυλ. Να σου πω την αλήθεια. Είναι αναλόγως, ρε παιδί μου, τι θα σε πιάσει εκείνη την ημέρα. Εσύ, απλά αυτό ακούγεται φεδρό, ξέρεις, σε πολλούς τώρα. Δεν σε συνέντευξη, ακούγεται φεδρό, λες πω αυτός ο κακομοίρης είναι φαταούλας, ακούει όλα, ρε. Καμία διάκριση. Αλλά δεν είναι έτσι, κατάλαβες, γιατί ας πούμε εμένα, εγώ ας πούμε τρελαίνομαι για το Believer, το κομμάτι των Imagine Dragons. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να μ' αρέσουν και οι μέλισσες στο level εσύ, τι να κάνω τώρα. Να τα ρίξω, δεν μπορώ. Εντάξει, δεν υπάρχει. Πρέπει να έρθεις να πιούμε καφέ. Πότε θα έρθεις? Είναι απλές ερωτήσεις. Δηλαδή, πες μας μία ημερομηνία. Θα έρθω στις 5 Τετάρτου 2018. Θα έρθω στις 12. Θα του κανονίσουμε εδώ μια εμφάνιση του Νίκου. Ναι. Να έρθει να τον δούμε να τραγουδάει κιόλας. Να έρθει και εδώ στο ραδιόφωνο να τα πούμε πιο καλά. Να έρθω. Playlist μην με αφήσετε να κάνω. Όχι, δεν θα σε αφήσουμε να κάνεις playlist. Θα κάνεις μόνο σου την playlist. Εσύ θα τραγουδάς. Και εμείς θα κάνουμε από όχι, κάτω το κοινό. Αν και νομίζω ότι θα συνάβουν οι επιλογές μας, γιατί και εμείς ναι, μουσική ναι, θεωρούμε τα πάντα. Οπότε θα είμαστε λίγο. Θα συνδυαστούμε. Για πες μας λίγο για τη μουσική όμως. Δηλαδή η φιλοσοφική, τι φάση, απλά για να γίνει ή. Έτσι, για απλά να γίνει, για να γίνει και εσύ. Μου άρεσε. Η ψυχολογία μου άρεσε. Ναι. Δηλαδή εγώ αν. Δεν πήγαινα προς μουσική, πήγαινα εγκληματολογία, θα πήγαινα τέτοια πράγματα. Μ' αρέσει. Να το CSI Miami θα ζήσει ο Νίκος. Το CSI Miami, κατάλαβες, έχουμε Hollywood όπλες. Λοιπόν, αλλά τελικά πήγα εκεί, ήμουν από τους αιώνιους στην ουσία, οριακά. Και με το που βγήκαν οι διαγραφές τότε Πυλοβέρδου. Ναι. Εντάξει, είπα, μην ξεφτυλιστείς, δεν χρωστάς τόσο πολλά. Εντάξει, γιατί πραγματικά είναι μια έκοψη. Υποτίθεται ότι την έβαλα για να κάνω και μουσική παράλληλα. Να πηγαίνω στα οδεία, έξω αυτά, άμα είναι να μην το τηρήσω τόσο. Έχει πολύ διάβασμα η σχολή αυτή. Το ξέρω από φίλους. Τώρα έχει αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών και έχει πάρα πολλά μαθήματα. Mm-hmm. Τότε που ήμουν εγώ, ήταν με το παλιό που ήταν πολλές ώρες μεν, αλλά λιγότερα μαθήματα. Μάλιστα. Απάντως η μουσική προϋπήρχε, έτσι. Φαντάζομαι. Προϋπήρχε, ναι. Με το που τελείωσα σχολή. Το πήγα ο Διασυνών, πήγα στον ΑΚΑ, έκανα διάφορα τέτοια. Και έκανες και παράλληλα. Πάρα πολλά χρόνια. Και έκανες και παράλληλα σαν φοιτητή ζωντανές εμφανίσεις. Είχα κάνει τότε. Κοίτα, εγώ έκανα κυρίως από το 11 και μετά. Mm-hmm. Όταν είχε πάρει λίγο φόρα το Στάσου, λίγο εκεί την έκανα. Την κατάσταση. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να έχει ένας τραγουδιστής δηλαδή για να πουλήσει, να κατηγορηθεί ας πούμε, γιατί φαντάζομαι ότι δεν ήρθες για ένα χρόνο
και όπως σε έχω ψάξει λίγο, έχεις έρθει για μόνιμα, δηλαδή... Εγώ πιστεύω, θα σου πω. Εγώ καταρχάς έχω και ένα που με βοηθάει πολύ, είναι η σύνθεση, αμιγώς. Το να δώσω κομμάτια σε άλλους, δηλαδή. Mm-hmm. Δεν παίρνω ένα ρίσκο μόνο τραγουδιστικό, το οποίο ξέρεις πολλούς, είναι πολύ βάρος, γιατί εγώ... Τους συμπονώ τους τραγουδιστές, τους αμιγώς, δηλαδή με ποια έννοια που έχουν αυτό το άγχος και σε εμπορικό ρεπερτόριο και σε τέτοιο. Μιλάω για πρωτοεμφανιζόμενους και τέτοια, μιλάω τώρα με όνομα. Που έχουν άγχος, πω, πρέπει να βγει αυτό το σύμπλη και να πάει τέλεια. Αν δεν πάει, πω το airplay, να τσεκάρουμε το media spectrum. Πες βγαίνει το media spectrum. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ έχω και αυτό με τη σύνθεση, οπότε κάπως το ισορροπώ με την έννοια του ότι λέω κρατάει καλά, αυτό δεν πειράζει. Στάει αυτό, πήγα το πάρει αυτό ο τραγουδιστής και δεν πειράζει, ξέρει. Mm-hmm. Κάπως έχω αυτές τις, πώς το λένε, το ένστικτο αυτό της που λειτουργεί εκείνη τη στιγμή, ότι να το ισορροπήσω κάπως. Αλλά νομίζω ότι θέλει ταλέντο για τη διάρκεια, αλλά θέλει και τύχη. Μετράει πολύ ο παράγοντας να κουμπώσουν τα πράγματα. Αυτό ήθελα να σου πω, σαν αφορά αυτό που λες να κουμπώσουν τα πράγματα, το να ασχοληθείς με ένα άλλο κομμάτι στην αρχή, όπως είναι η σύνθεση ή οτιδήποτε άλλο, και μετά να το εξελίξεις σαν τραγουδιστής, είναι μια... Γιατί όπως μας είχε πει και ο Μύρονας Στρατής που είχαμε φιλοξενήσει εδώ, ο Μύρονας είχε ξεκινήσει σαν κιθαρίστας, σαν μπασίστας και μετά κατέληξε να, είναι, να γίνει τραγουδιστής. Οπότε θέλω να πω και ο Μάλα μας. Ναι. Οπότε σε βοηθάει αυτό στο να εξελιχθείς και να κάνεις αντίστοιχες γνωριμίες, ας πούμε, από το να ξεκινήσεις κατευθείαν σαν τραγουδιστής. Κοίτα, για μένα το παράδειγμα αυτού που βοηθήθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο από τη σύνδεσή του ήταν ο Σαμπάνης. Είχε βγάλει, εγώ τον είχα δει στο μάτι, είχε βγάλει το Χαράματα, ένα κομμάτι, δεν ήταν γνωστός ακόμα και λέω, α, οκ, ξέρεις, τον άφηνα και μέσα στο σπίτι τίποτα και έκανα δουλειές. Και μετά βλέπω ότι είναι αυτός που γράφει στην Παρίζου και αυτά μετά από πολύ, σε ένα-δύο χρόνια, αυτός ας πούμε βοηθήθηκε πολύ, δηλαδή αυτός θα μπορούσε και πιο πριν να είχε βγάλει προσωπικό δίσκο, αυτό σκεφτόμουν. Με τέτοιες επιτυχίες και κάνει τον ναι, αλλά όλα έχουν να κάνουν με τη χρονική σειρά. Το πότε θα σου έρθει το something για να το κάνεις. Ο Γιώργος, όπως μου είπε και πέρυσι, ήταν λίγο με τον πρωταθλητισμό που είχε ασχοληθεί αρκετά. Οπότε ξέρεις, αυτό ναι, το άφησε λίγο σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Μπράβο, όλα παίζουν. Κοίτα, είναι και θεματική. Εγώ προσπαθώ αυτό, όχι αυτό το δίσκο με το συγκεκριμένο υλικό, να βγει ένα δίσκο, α πούμε. Το προσπαθώ το 12, το 11. Μιλάμε για αυτό το πρώτο. Α, γι' αυτό λες δίσκο, ότι τώρα το βγάλες. Ναι, και ξαφνικά μετά χαλάρωσα εγώ και στο 15. Και λέω, εντάξει, μια χαρά. Ό,τι να γίνει θα γίνει. Αλλά χαλάρωσα εννοώ. Ναι. Και πήγε πολύ φυσικά στο να βγει. Αλλά πολύ φυσικά. Ενώ μου είχε βγάλει την Παναγία μέχρι τότε. Έτσι, τις εργασίες που ήταν να γίνουν. Καμία δεν σου λέω. Πολλοί ήταν διευθυντές από μεγάλες δισκογραφικές, αλλάζαν γνώματα. Δηλαδή, τελευταία στιγμή πηγαίναμε το κλείσουμε. Γίνονταν η στραβή. Έχεις βγάλει όμως ένα CD single, δεν έχεις βγάλει, το εσύ. Είχα βγάλει, ναι, από την Universal, ακριβώς που γίνει το ελληνικό ρεπερτόριο εκεί. Είχα βγάλει εκεί, αυτό ήταν το μόνο στην ουσία που τραγουδάω εγώ. Ναι. Γιατί μετά βγήκε το κάτι Ελλάδες που ήταν μέσα από Heaven και... οπότε μετά πήγα προς το συνθετικό κάπως. Και το μελέτησες περισσότερο το όλο θέμα της σύνθεσης για να δεις. Δεν έγραφα και... εγώ δεν έγραφα. Εγώ είχα αποτυμμένο να γίνω τραγουδιστής. Ναι. Το οποίο άργησε να μου φύγει. Δηλαδή ήθελα αυτό στην ουσία. Οπότε δεν έγραφα τίποτα. Εγώ μετά το στάζω λίγο. Έκανα κάτι απόπειρες χαζές. Εν τω μεταξύ, πέσαμε και πάνω σε αυτή την αλλαγή του ρεύματος. Όπου εμφανίζεται υποφύλιο του Γκανέλη και αλλάζει. Οπότε πλέον, γυρίζουν όλοι πιο πολύ στο έντεχνο. Μπράβο, γύρισαν πολύ πιο πολύ στο έντεχνο που εγώ δεν ήμουν όμως τόσο έντεχνος. Με την έννοια πια, ήμουν έντεχνος όσο ήταν ο Χατζηγιάννης έντεχνος. Σούπερ. Ναι. Πάει χάλες και ο Χατζηγιάννης έγινε εμπορικός, να. Τώρα ήδη έχει χρόνια τώρα. Αυτό σου λέω όμως. Στην αρχή όμως ο Χατζηγιάννης ήταν ένα παιδάκι με την κιθάρα του που έπαιζε κάποια τραγουδάκια το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά έχει τη δική του ταυτότητα. Ναι. Παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό ο καθένας να έχει. Εκεί που έλεγε τα χέρια ψηλά, αν γινόταν αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, ήταν μέσα μαζί με Γλυκερή, Αρβανιτάκη. Παντού. Δηλαδή δεν τον αποδέχονταν ή όχι στο έντεχνο. Υπήρχε αυτό. Τώρα είναι πολύ πιο σκληροπυρηνικά τα πράγματα του τι είναι έντεχνο και τι όχι. Μετρατήθηκε κάπως το βάρος σε άλλα πρόσωπα κλπ.
Και... Εντάξει, από πάντα οπότε υπήρχε εγώ... αυτό. Δηλαδή και το Σταμάτη Καρανάκη που είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα μας είχε πει ότι αυτό προϋπήρχε. Δηλαδή, ότι τον Σταμάτη, ας πούμε, τον Καρανάκη τον έλεγαν τότε που ξεκίνησε λαϊκό και δεν τον αποδέχονταν οι έντεχνοι. Και οι έντεχνοι τον έλεγαν λαϊκό και δεν τον αποδέχονταν οι λαϊκοί. Μάλλον τον έλεγαν έντεχνοι. Ναι. Και δεν τον αποδέχονταν τότε. Υπήρχε όλο αυτό. Άρα αυτό υπάρχει πάρα πολλά χρόνια που θεωρώ ότι πρέπει να καταργηθεί. Ένα πράγμα σαν τα σύνορα, βέβαια. Είναι πάρα πολύ απλό. Ακόμα και οι έντεχνοι είναι εμπορικοί, όπως είπε, για την Ποφίλιο, ας πούμε. Ναι. Η Ποφίλιο ξεκίνησε με ένα τραγούδι το οποίο άρχισε να ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και να την αγαπά όλος ο κόσμος. Ναι. Και μια έντεχνη τραγουδίστρια έγινε εμπορική. Μπορεί με την κλάψα, βέβαια, που έχει σαν Ποφίλιο, αλλά εντάξει. Το έντεχνο mainstream είναι. Ο Σταυρός του Νότου του Μικρούτσικου έχει πουλήσει. Είναι στο top 10 των. Ξεκάθαρα. Εννοείται. Ξεκάθαρα. Αυτό ισχύει. Πως αυτό γίνεται mainstream εν τέλει και το ακολουθείς κι εσύ, είτε με την εικόνα ή με το ένα και το άλλο. Εννοείται. Mm-hmm. Απλά μιλάμε τώρα για αυτούς τους χειρουργικούς διαχωρισμούς που γίνονται. Δηλαδή, όταν πάω να φτιάξω εγώ το δίσκο, είδανε πολλοί κόσμος και μου λέει: κοίτα, ο ήχος που έχεις φτιάξει είναι πολύ εμπορικός για το έντεχνο ραδιόφωνο. Πολύ. Το τσαπάτησα δεν με ενδιαφέρει. Τι θα περιμένω, λέω, που έχω εγώ να βγαίνω στο Χατζηγιάννη να κάνει και να λέω: άρα, θα κάνω αυτό που κάνει αυτό, τέλειο. Άμα μου βγει, μου βγήκε. Του είπα, παιδιά, δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτά. Σκεφτόσουν έτσι από την αρχή ή στην αρχή λίγο σε άγχος σε όλο αυτό το γεγονός, γιατί από τη στιγμή που έχεις και το 2 μπροστά πάει να πει ότι είσαι στη δική μου τη γενιά, ας πούμε, και του Άκη, γιατί εντάξει, έχουμε μια διαφορά με τον Άκη, εντάξει. 4 χρόνια. Τι είναι 4 χρόνια. Μέσα 4 χρόνια αλλάζουν κυβερνήσεις, πότε θα είμαστε το ένα, πότε θα είμαστε το άλλο, να το τίποτα δεν έμεινε. 4 χρόνια. Δεν ξέρω και εγώ τι. Μα 4 χρόνια. Τέλος πάντων, βρίσκεσαι μέσα στην κρίση όλη αυτή που λέμε ότι περνάμε, ναι. Που δεν θεωρώ ότι είναι οικονομική τόσο πολύ, θεωρώ ότι είναι διαφορετική, ναι, από είναι ό,τι είναι αλλού η κρίση, ναι. Mm-hmm. Εγώ αγχώθηκα, ναι, στην αρχή το ζήσα και εγώ με το πήγαινε πολύ έντεχνα και ιστορίες και να είχαμε να λέγαμε. Εννοώ ότι και αυτά που έγραφα, δηλαδή τα οποία τα ακούω ήταν αστεία, δηλαδή ήταν, το λέω και εγώ γιατί με ξαναρωτήσαν αυτός ο δίσκος και κάνει το 12 που δεν είχε βγει εν τέλει. Mm-hmm. Ήταν ένα κακέκτυπο του Κραουνάκη μαζί με κάποια στοιχεία που προφανώς ήθελα να τα βάλω εγώ δικά μου, αλλά είχε μέσα πολύ Κραουνάκι, πολύ wannabe. Κάτι τώρα που δεν το έχω πιάσει ακόμα. Τέλος πάντων, αυτά είναι επειδή ήταν κινήσεις που τα έκανα τα 22 μου και τα 21 μου. Ναι, αυτό δηλαδή ακόμα... είναι λίγο αναμενόμενο ότι κάποιος που ξεκινάει σε αυτή την ηλικία να προσπαθεί να μοιάσει. Και να κάνει με και το διαφορετικό άλλο, παράλληλα όμως, γιατί όντως εσύ ήθελες να κάνεις και κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι, εγώ τώρα σου είπα αυτό, τον έχω βγάλει. Ξέρω τις δυσκολίες που έχει. Mm-hmm. Ξέρω πολύ καλά. Απλά δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλω τον δίσκο. Mm-hmm. Και το έχω εξηγήσει και σε ανθρώπους σημαντικούς του χώρου που είχαμε τη συζήτηση. Δεν θα έκανα κάτι άλλο ή θα έβγαζα τη λούπα την ηλεκτρονική να βάλω δύο τσέλα για να το περάσω στο τάδε ραδιόφωνο. Δεν παίζει αυτό το σενάριο. Mm-hmm. Και θα σου πω γιατί δεν παίζει. Γιατί αυτά είναι πάντα με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αν ένα όνομα κάνει κάτι το οποίο δεν ταιριάζει ιστοριακά με κάτι, το ακούς να παίξει ενδεχομένως έστω για λίγο καιρό. Άμα πάω εγώ ως πρωτοεμφανιζόμενος, έγινα pop για πίστα. Κατάλαβες γι' αυτό. Οπότε εγώ λοιπόν κάνω αυτό που θέλω και αν μου βγει, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω είναι, αν μου βγει, μου βγήκε. Mm-hmm. Και είναι πολύ καλά αυτό. Το σημαντικότερο αυτό είναι να αισθάνεσαι εσύ καλά. Mm. Μα έτσι πας και πορεύεσαι έτσι πιο καλά και έχεις μια πορεία και μια ταυτότητα και ένα στόχο που δεν φεύγει, κατάλαβες, δεν πάει από εδώ και από εκεί. Άμα ξέρεις εσύ εξ αρχής τι θέλεις. Από ό,τι κατάλαβα που είπες πριν, δηλαδή, για τον Σταμάτη Κραουνάκη, αποτέλεσε ένα πρότυπο για σένα, φαντάζομαι. Για ναι, να τον αναφέρεις. Μεγάλο κόλλημα. Και εμείς. Πραγματικά είναι ο συνθέτης που έχουν... που όλοι οι άνθρωποι έχουν φάει, έστω για μια περίοδο της ζωής τους, για 1-2 χρόνια, σίγουρα όλοι έχουν περάσει από... Θέλεις δηλαδή να ακολουθήσεις μια τέτοια πορεία, γιατί σου λέω, τον είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, το Σταμάτη Κραουνάκη, μας είπε ότι δεν είναι σε κάτι συγκεκριμένο και όπως φαίνεται και από τα τραγούδια του, δηλαδή, έχει γράψει όλα τα είδη της μουσικής. Θες ακριβώς, και εσύ μια αντίστοιχη ακριβώς. πορεία, δηλαδή, να επηρεάζεις από όλα τα είδη της μουσικής. Αυτή.
Κατάλαβε, αυτό δεν το θέσμω. Εσύ πρέπει να σε θέλει. Δηλαδή, εγώ δεν μιλάω για τέτοια καριέρα, δεν μιλάω για φαινόμενα. Καλά, προφανώς, αλλά σου λέω μια καριέρα αντίστοιχη, ας πούμε. Ή, να έχει χρόνο, διάρκεια στο χρόνο, εκεί αναφέρομαι. Ναι, εννοείται, μα εννοείται, μα εννοείται. Μα εννοείται και συνθετικά, ξαναλέω, αυτό έχει μια μεγαλύτερη ευκολία, γιατί μπορεί να επιλέξει και να σε επιλέξουν φυσικά, να πει ότι θα το δώσω σε αυτόν τον τραγουδιστή που είναι ωραία φωνή, είναι γνωστό, είναι τέτοιο. Οπότε να δούμε τι πιάνουμε, κατάλαβε πώ ναι, το ναι, πάμε. Ναι, 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 ναι. Οπότε βάζει και κάποιον να σε εκπροσωπεί. Είναι ένα καλό δικηγόρο εκεί. Έχει καλό δικηγόρο, έχει να μα συστήσει κάποιον. Έχω. Νίκο, για πε μα τώρα, γιατί θα πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε να πάμε σε διαφημίσει. Πε μα λίγο πού σε βλέπουμε, πού σε βρίσκουμε. Εκτός από τη Λαμία βέβαια που είπαμε που σύντομα θα γίνει. Εδώ πέρα να κάτσεις, να τραγουδήσεις, είτε να τώρα πιούμε σύντομα, καφέ, είτε ποτό. Μετά το καλοκαίρι που έχουμε το φεστιβάλ της, έτσι. Α, ωραία, ωραία. Κοίτα να δείτε, εγώ τώρα θα κάνω ένα στη ΣΥΚΑ στις 31 Μαΐου την Πέμπτη και πιο πριν 30 Απριλίου θα κάνω Πάτρα, αλλά το κλείνω τώρα. Πάτρα. Δεν... Ναι. Α, στο μην Σουρωτήρι μην έχουμε πει, μιλάμε με το Σουρωτήρι, με ένα μαγαζί. Θα δω όμως και τώρα και για επαρχίες τώρα κάτι θα παίξει, επειδή είναι καλοκαίρι. Τώρα η Αθήνα θα είναι πιο, κατάλαβες. Λοιπόν, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο για 20 Μαΐου, θα σου πω. Αλλά θα τα πούμε στο τηλέφωνο. Θα τα πείτε στο τηλέφωνο αυτά τώρα, γιατί υπάρχει και ένας ραδιοφωνικός χρόνος που πρέπει λίγο να μας πιέζει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας πιέζουν από το control. Δυστυχώς. Θα μπορούσαμε να τα λέμε μέχρι αύριο, γιατί είσαι πολύ συζητήσιμο παιδί. Να σε ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού από κοντά. Ωραία, ωραία, με. Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εμείς, φιλιά πολλά. Γεια. Yeah.